Από την 3η 3 Μαΐου έως και το Σάββατο 14 Μαΐου θα είναι σε ισχύ η ενδιάμεση εκπτωτική περίοδος, όπως ανακοίνωσε ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με βάση όσα προβλέπονται και επειδή η πρώτη Κυριακή του Μαΐου συμπίπτει με τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς, η δυνατότητα λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων μετατέθηκε χρονικά την Κυριακή 8 Μαΐου. Κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων πέραν της αναγραφή της παλαιάς και της νέας τιμής των προϊόντων και υπηρεσιών που πολλούνται με έκπτωση, επιτρέπεται η αναγραφή και η εμπορική επικοινωνία του ποσοστού έκπτωσης. Τα εμπορικά καταστήματα την Κυριακή 1η Μαΐου παρέμειναν κλειστά. Η αγωνία των καταστηματαρχών κορυφώνεται αφού την περίοδο του Πάσχα δεν υπήρξε ο αναμενόμενος τζίρος. Οι μεγάλες ανατιμήσεις στην ενέργεια δεν αφήνουν τα περιθώρια στους καταναλωτές να ξοδέψουν τα χρήματά τους σε ένδυση και υπόδηση και η αγορά στενάζει. Ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης επισημαίνει σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε ότι πάγιο αίτημα τα τελευταία χρόνια των εκπροσώπων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ανά την Ελλάδα είναι η κατάργηση των ενδιάμεσων εκπτωτικών περιόδων, καθώς δεν βοηθούν τους εμπόρους να αυξήσουν τον τζίρο τους, ενώ επικρατεί αναρχία με τις συνεχείς προσφορές και εκπτώσεις.